Γιατί χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Εσάς μας στηρίζετε για 20 συνεχή χρόνια. Σε αυτά τα 20 χρόνια, υπάρχουν πολλά που πρέπει να πει κανείς. Καθώς ετοίμαζα, έψαχνα τα στοιχεία και φωτογραφίες για να μιλήσουμε σήμερα, για την παρουσίαση σήμερα, χαμογέλασε γιατί θυμήθηκα πόσο μικρό ήταν το ξεκίνημα. 15 μαθητές όλοι και όλοι. Ήταν όλοι και όλοι οι εγγραφές μας την πρώτη χρονιά. Όμως εμείς είχαμε πάθος. Είχαμε αγάπη για αυτό που κάναμε. Και το κυριότερο ξεκινήσαμε με όλη μας την καρδιά. Γι' αυτό... Και καθώς κοιτάμε πίσω, συνειδητοποιούμε, που θα, ίσως το έχετε συνειδητοποιήσει κι εσείς, ότι καθώς περνάει η μέρα, μία μέρα μετά την άλλη, με το άγχος τους, με τα προβλήματά τους, με την αγωνία τους, δεν νιώθεις κάποια διαφορά. Νομίζεις ότι όλα είναι ίδια. Αλλά όταν κοιτάξεις πίσω, βλέπεις πόσο διαφορετικά είναι όλα. Και πραγματικά σήμερα, 20 χρόνια μετά, όλα έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει απλά και σταδιακά. Πολύ όμορφα. Να δούμε λίγο λιγάκι την ιστορία. Την webcam και τον διαδραστικό πίνακα. Είχαμε ένα εργαλείο που μπορούσαμε να το
χρησιμοποιήσουμε για να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο για τα παιδιά. Και τι εννοούμε με αυτό. Θέλαμε τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό που μαθαίνουν δεν είναι απλά αγγλικά, ιταλικά, γερμανικά ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Είναι κάτι που θα το χρησιμοποιήσουν στη ζωή. Και έτσι λοιπόν συνδεθήκαμε με μια ομάδα, μια διεθνή ομάδα οραματιστών δασκάλων από όλο τον κόσμο και δημιουργήσαμε μια ομάδα σχολείων. Μια ομάδα σχολείων που αλληλεπιδρούν. Είναι αυτό το παράθυρο στον κόσμο που τα παιδιά σας φέρνουν στο σπίτι πολλές φορές και σας λένε «Μαμά, σήμερα μιλήσαμε με Αμερική και είπαμε για τα χόμπι μας». Ή «Μαμά, σήμερα συνδεθήκαμε με την Ρωσία και μας φτιάξανε έναν αρχαιονάνθρωπο, γιατί εκεί έχει μείον 30 έτσι σήμερα». Ή «Μαμά, σήμερα ανάψαμε ένα κεράκι και βγάλαμε φωτογραφία και το στείλαμε στα παιδιά στην Νορβηγία γιατί είχαμε μια γιορτή». Αυτό είναι ζωή, δεν είναι απλά μάθημα. Γι' αυτό είναι που ζουν τα παιδιά και γι' αυτό αγαπούν τόσο πολύ αυτό που κάνουν οι σαλίδες. Και τι νομίζω ότι θα σταματάμε εκεί, σιγά. Την επόμενη ακριβώς χρονιά, αφού είχαμε δημιουργήσει το παράθυρο στον κόσμο, θέλησαμε να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Και το βήμα πιο πέρα ποιο ήταν. Θέλουμε να βάλουμε τον μαθητή στο κέντρο του μαθητός. Και έτσι φτιάξαμε την τάξη στην πράξη. Τι είναι αυτή. Εφόσον υπάρχει άπειρο υλικό διαθέσιμο πια στο ίντερνετ, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιούμε για το μάθημά μας, βγάλουμε το βιβλίο από μερικά μαθήματα σε υψηλά επίπεδα και βάλουμε το μαθητή στην τάξη, στο κέντρο της τάξης. Να σας πω ένα παράδειγμα. Με την B1 Plus μιλήσαμε για το ηλιακό μας σύστημα. Αφού είδαμε βίντεο στην τάξη και διαβάσαμε άρθρα τα οποία μιλούσαν για το ηλιακό σύστημα, έπειτα ο κάθε μαθητής ανέλαβε ένα πλανήτη. Αυτό το έψαξε στο ίντερνετ, βρήκε φωτογραφίες, βρήκε πληροφορίες και έφτιαξε ένα PowerPoint. Το PowerPoint το παρουσίασε στην τάξη την επόμενη φορά. Οι συμμαθητές του που το είδαν, και μίλησε γι' αυτό. Οι συμμαθητές του που το είδαν είχαν ερωτήσεις να το κάνουν. Όλα αυτά στα αγγλικά έτσι. Είχαν ερωτήσεις να το κάνουν, το έκαναν ερωτήσεις, εκείνος έπρεπε να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις με βάση αυτό που είχε μάθει. Μερικές φορές δεν ήξερε να απαντήσει. Έτσι, λοιπόν, πήγε πίσω, του είπε ότι πήγε και άλλες πληροφορίες και μας έφερε την επόμενη φορά. Αυτό είναι η τάξη. Αγγλικά, γλώσσα, βιωματικά και υπολογιστές και νέα μέσα τεχνολογίας. Είναι αυτά ακριβώς που θα χρειαστούν τα παιδιά μας για να τα χρησιμοποιήσουν στο μέλλον, στη ζωή τους. Και είμαστε λοιπόν στο 2013. Τι? Σίγουρα κάτι όμορφο. Σίγουρα μαζί. Γιατί μαζί στήσαμε αυτή τη γιορτή. Μαζί έχουμε έρθει μέχρι τώρα. Και μαζί θα συνεχίσουμε με ένα όμορφο τρόπο όπως το έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Δημιουργικά και καινοτόμα. Και μαζί στήσαμε αυτή τη γιορτή και με εσάς, αλλά και με τους χορηγούς μας. Γιατί η τοπική κοινωνία έχει πολύ δύναμη, έχει πολύ ζέστη, πολύ μεγάλη ενέργεια. Και μας στηρίζει όπως τη στηρίζουμε και εμείς και πρέπει να τη στηρίζουμε. Η εικόνα που φτιάχνει εξαιρετικά δημιουργικά έντυπα. Μας έφτιαξε όλες τις εκτυπώσεις που βλέπουμε εδώ. Και μάλιστα τώρα τα παιδιά έχουν στήσει και ένα e-shop όπου μπορείτε να βρείτε υπέροχες δημιουργίες για να δείξετε και να στολίσετε το σπίτι. Επίσης, το Lux με τα υπέροχα φρέσκα, τα πιο φρέσκα γλυκά του Χαϊδαρίου, τα ακαταμάχητα γλυκά, μας έκανε δώρο τα γλυκά σήμερα. Ο Σπηλιώτης, η βιοτεχνία Σπηλιώτη, με την πιο απέραντη ποικιλία από πιτάκια, τα οποία μπορείτε να φτιάξουμε όταν έχουμε τραπέζι και να πούμε «Ναι, με τα χεράκια μου τα έψεις». Επίσης, το ρόδι, που έχετε αυτά τα ακαταμάχητα αξεσουάρ, τις τσάντες και τα παπούτσια, που μας βοήθησε, καθώς επίσης και το κοκολίγο, που είναι το πιο ασφαλές και φροντισμένο, το πιο ασφαλής και φροντισμένος παιδότοπος του Χαϊδαρίου. Και το ρόδι και το κοκολίγο έχουν ειδικές προσφορές για μας σήμερα, για αυτούς που θα είμαστε εδώ. Και μπορείτε να τις δείτε και στο πρόγραμμα που έχετε παραλάβει, αλλά και πίσω στο στάδιο των χορηγών. Επίσης, το φυτόρυπο Πιομίτη, που ειδικεύεται στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και κατασκευή κήπων, μας έκανε δώρο τα λουλούδια. Ο Χρήστος Ιγνατιάδης μας στήριξε πάρα πολύ σε αυτή τη γιορτή και ειλικρινά
Εγώ αν δεν μου έρθει φωτογραφία ο οποίος δεν άρεσε, ταυτότητα δεν θα είχα. Ακόμα και εγώ δεν ωραία στη φωτογραφία ταυτότητα, θα το κρίσω. Βέβαια, σε καμία περίπτωση, last but not least, μάλλον όπως λέγαμε παλιά με την Ειρήνη, το Corner, το υπέροχο εστιατόριο ιταλικών γεύσεων, που είναι τόσα χρόνια μαζί μας, μας έχει κάνει δώρο τις πίτσες που θα τσιμπήσουμε στο τέλος. Έτσι λοιπόν όλοι μαζί δουλέψαμε για να στήσουμε αυτή τη γιορτή και πρέπει να στηρίζουμε την τοπική μας αγορά. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι είναι, αν μετρήσουμε τα χρόνια που είμαστε και δραστηριοποιούμαστε στο Φεγγάρι, μετράμε πάνω από 170 χρόνια συνεχώς λειτουργίας. Και έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, να το κάνουμε μαζί. Γιατί η αγορά του Φεγγαρίου αξίζει στήριξη και πρέπει εμείς να τη στηρίξουμε γιατί είναι δική μας άνθρωπη. Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε καθώς μιλούσαμε εδώ και για το παρελθόν και για την ιστορία μας. Δεν αναφέρεται καθόλου σε μαθητές. Παρατηρήσατε όλα παιδιά είναι. Αυτό σημαίνει γιατί εμείς στα Γουίλες δεν έχουμε μαθητές. Δεν έχουμε μια λίστα με μαθητές που έρχονται και φεύγουν και τους ξεχνάμε και βγαίνουν από τη ζωή μας. Έχουμε μια λίστα με παιδιά γραμμένα στην καρδιά μας. Και αυτά τα παιδιά δεν τα χάνουμε. Πολλοί από αυτούς τους παλιούς μας μαθητές, τα παλιά μας παιδιά, είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Για παράδειγμα, είναι εδώ η Αντιγόνη Θεοδωράκη, που θέλει να μας πει δύο λόγια μόνο. Είδατε ήδη κάποιες από τις μαρτυρίες τους στο ταμπλό που βρίσκεται στο πίσω μέρος της αίθουσας. Και η Αντιγόνη επίσης ήθελε κάτι να μας πει σε σχέση με το πώς αισθάνεται, πώς αισθάνθηκε στα Γουίλες. Ονομάζομαι Αντιγόνη Θεοδωράκη. Είμαι απόφοιτος της κοινωνικής εργασίας στο ΤΕΙ Αθήνας και δουλεύω ως κοινωνική λειτουργός τώρα στο Δήμο Αγάλιο. Από πολύ μικρή ήθελα να ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα και να το προχωρήσω σε πτυχίο μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό. Γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να τελοποιήσω τα αγγλικά μου και ξεκίνησε το ταξίδι μου στα Winners το 2010. Εκεί πέρα, σε ένα απόλυτα φιλικό περιβάλλον, με όλους αυτούς τους μεθόδους που αναφέρατε προηγουμένως, μπόρεσα να πετύχω με αβίαστο σχεδόν τρόπο και να πετύχω αμέσως αυτό που ήθελα. Είναι σίγουρα κάτι το οποίο είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη που το έκανα και σίγουρα θα διάλεγα να το ξαναζήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Όπως και όλοι μας μαθητές εξάλλου. Εδώ και 7 χρόνια έχουν 100% επιτυχίες στις εξετάσεις. Έτσι λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, υπάρχουν δύο πράγματα, δύο δώρα που πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας. Το ένα είναι ρίζες. Ρίζες στην καρδιά μας και ρίζες στις αξίες που με τη σειρά τους θα του δώσουν φτερά για να ανοιχτούν στο μέλλον. Σε σχέση με αυτά τα φτερά και με τις ρίζες, τα παιδιά μας σήμερα κάτι έχουν ετοιμάσει να μας πούν. Και επειδή τα παιδιά δίκιο έχουν πολλές φορές και σοφά είναι, ας τα ακούσουμε. Είναι όμως για τα παιδιά μας ακόμη πιο σημαντικό να μαθαίνουν αξίες. Γιατί όταν μαθαίνουμε στα πλαίσια των αξιών της ζωής, γινόμαστε πετυχημένοι άνθρωποι. Μία από τις αξίες λοιπόν που στα Winners προσπαθούμε να καλλιεργούμε με κάθε τρόπο είναι αυτό που ονομάζουμε η τέχνη της ευτυχίας. Και επειδή έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι η ευτυχία δεν απορρέει από αυτό που έχει κανείς ή από τις περιστάσεις, αλλά από τον τρόπο σκέψης,
Συζητήσαμε στην τάξη και τα παιδιά θέλουν να μοιραστούν μαζί σας τρεις μαγικούς τρόπους με τους οποίους θα απολαμβάνουμε τη ζωή μας ακόμη και όταν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές. Ας ακούσουμε λοιπόν τα παιδιά, ας το παραδεχτούμε, μερικές φορές είναι πιο σοφά από εμάς. Γενναιοδωρία. Καλημέρα σας. Με λένε Ανδρέα Μοσχονάκη, πάω στην τάξη Γουινουάν. Θα ήθελα να σας διαβάσω ένα κείμενο για τη γενναιοδωρία. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να μοιράσεις τα πράγματά σου, χωρίς να ζητάς αντάλλαγμα. Ακόμα, όταν κάποιος σου ζητάει βοήθεια να του τη δίνεις, χωρίς να το ρωτάς γιατί τη θέλει. Για εμένα, γενναιοδωρία δεν είναι μόνο να μοιράσεις τα πράγματά σου, αλλά και τη χαρά σου. Να ασχολείσαι με τα προβλήματα του φίλου σου και να είσαι γενναιόδωρος με τον χρόνο που περνάς μαζί του. Να τους θυμάσαι στα καλά και στα δύσκολα. Πιστεύω ότι η γενναιοδωρία πηγάζει από μέσα μας και μας φέρνει πιο κοντά σου. Και μας φέρνει πιο κοντά στους συνανθρώπους μας. Ευχαριστώ. Γεια σας, με λένε Βάσια, είμαι 11 χρονών και πηγαίνω στη Win to A. Αυτές τις μέρες πρέπει όλοι να είμαστε γενναιόδοροι, γι' αυτό εγώ και η οικογένειά μου δίνουμε χρήματα για να στηρίξουμε τη UNICEF και την ActionAid, όπως κάνουμε και με τα Winners στο χαμόγελο του παιδιού. Ευγνωμοσύνη. Γεια σας, με λένε Μάρθα και είμαι ευγνώμων για τους γονείς μου και για όλους τους συγγενείς μου που παρότι σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε κάνουν ό,τι μπορούν για να μην μας λείψει τίποτα. Γεια σας, με λένε Αντώνη Θεβεζόγλου και πηγαίνω στη Win3. Είμαι ευγνώμων για την αγάπη που μου δείχνει καθημερινά η οικογένειά μου και όλοι μου οι φίλοι και αυτό μου κάνει καλύτερη ζωή. Με λένε Πουλά Ιωάννα και πάω στο Win3. Με κάνει χαρούμενη να έχω την οικογένειά μου και τους φίλους μου. Νομίζω ότι τα λεφτά δεν κάνουν τον άνθρωπο και ποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα. Σας πιστεύω ότι η αγάπη και η αλληλεγγύη είναι ότι καλύτερο αυτή τη χρονική περίοδο. Ιδέες. Με λένε Σταύλα Κουμεντάκου και πάω στο Kids World. Οι μέρες είναι δύσκολες και προσπαθώ να σκέφτομαι ότι τα πράγματα είναι εύκολα. Γεια σας, με λένε Βαγγέλη Παυλόπουλο και είμαι μαθητής της Win2B. Εγώ με την οικογένειά μου, τώρα που τα πράγματα είναι δύσκολα, παίζουμε διάφορα παιχνίδια, όπως παντομήμα, θάρρος αλήθεια και επιτραπέζια. Γεια σας, με λένε Χρήστο Παπασούλη και πηγαίνω στη B2, δηλαδή για Λόε. Λοιπόν, όπως είπε εδώ πέρα το κοριτσάκι και οι μέρες είναι δύσκολες και πρέπει να βρούμε νέες ιδέες για το πώς να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας, αλλά όμως όχι μόνο να τους δίνουμε φαγητά και άλλα, αλλά και να μπορούμε να τους φιλοξενήσουμε ή να τους δώσουμε και καμιά δουλειά. Παλιούς μας μαθητές που είναι πάντα παιδιά μας. Για να δούμε τι σκέφτονται τα καινούργια μας παιδιά γι' αυτό που ζουν στα Γουίνες. Η Ντέμπι Δρακούλη κάτι έχει να μας πει. Στα Γουίνες μαθαίνω πολλά καινούργια πράγματα. Παίζω στο διαδραστικό πίνακα
και από εκεί και όλες μαθαίνω και άλλα πράγματα. Θέλω να συνεχίσω να πηγαίνω αγγλικά επειδή μαθαίνω συνέχεια πράγματα, παίζω και όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω δασκάλα αγγλικών, όπως η κυρία Χριστίνα. Θα είδατε σίγουρα στο πρόγραμμα ότι το επόμενο στη σειρά είναι απονομή αναγνωστικών της Διεθνούς Μαθηματικής Ολυμπιάδας. Θα μαθηματικά, με αγγλικά και γαλλικά και γλώσσα γενικώς πώς ταιριάζει. Κι όμως, όλες οι έρευνες δείχνουν ότι η βιωματική μάθηση, αυτή που έρχεται μέσα από άλλα γνωστικά αντικείμενα που δεν είναι απαραίτητα γλώσσα, όπως είναι η φυσική, όπως είναι η γεωγραφία, όπως είναι τα μαθηματικά, βοηθούν στην καλύτερη αφομοίωση της γλώσσας. Βοηθούν στο να γίνει η γλώσσα πραγματικότητα για τα παιδιά. Έτσι λοιπόν, φέτος αποφασίσαμε να λάβουμε μέρος στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα, που οργανώνεται από τον Steve Sherman, είναι καθηγητής μαθηματικών και computer chief. Θα δείτε γιατί το λέω αυτό αμέσως τώρα. Ο οποίος οργανώνει τη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα για όλο τον κόσμο. Θα δούμε λοιπόν τι σχόλια έχει να πει ο Steve, ο οποίος μας έστειλε ένα βίντεο στο οποίο μιλάει άπταστα και ελληνικά, σε σχέση με τη συμμετοχή μας στη Μαθηματική Ολυμπιάδα. Η Διεθνής Μαθηματική Ολυμπιάδα που οργανώνεται από τα Ζωντανά Μαθηματικά, τον οργανισμό που διευθύνω, ήταν μια εξαιρετικά επιτυχημένη διοργάνωση το 2012-2013. Έλαβαν μέρος πάνω από 170.000 μαθητές από την Νότια Αφρική, τη χώρα μου, αλλά και από όλο τον κόσμο. Και είμαι πολύ ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα των Ελλήνων μαθητών. Πολλές εκατοντάδες σχολεία έλαβαν μέρος και με χαρά ανακοινώνω ότι λίγο πάνω από το 50% των βραβείων πήγαν σε κορίτσια. Άρα τα κορίτσια προς το παρόν τουλάχιστον έχουν καλύτερες επιδόσεις από τα αγόρια. Χαρήκαμε πολύ για την συμμετοχή της Εύης και των μαθητών των Winners και ελπίζουμε σε ακόμη περισσότερες συμμετοχές στο μέλλον. Θα θέλαμε να συγκαλούμε τους μαθητές που έλαβαν μέρος. Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά. Ιδιαίτερα τα λάβουμε υπόψη ότι οι εξετάσεις είναι αισθαντικά. Ίσως μάλιστα σε μερικά σημεία χρειαστήκατε βοήθεια. Εφόσον πολλές ερωτήσεις απαιτούν βαθιά κατανόηση της γλώσσας. Συγχαρητήρια και καλή ανάμωση στην επόμενη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα. Είχατε εξαιρετικά καλά. Είμαι πολύ εντυπωσιασμένη από όλους τους ελληνιστές. Θέλει κουράγιο να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό μαθηματικών. Κάνετε μια εξαιρετική δουλειά. Μπράβο σας. Γιορτές σας μαθαίνετε, παρακαλώ. Πάλεψα για την ελευθερία τόσων αντιαφρικανών. Αλλά είμαι πολύ εντυπωσιασμένος από την ακαδημαϊκή ελευθερία, τη μαθηματική ελευθερία για την οποία παλεύετε εσείς. Το μόνο που μπορώ να πω είναι συγχαρητήρια για την εξαιρετική προσπάθεια που καταβάλλετε για τη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα. Μπράβο σας! Σας ευχαριστώ! Μας συγχαίρουν για το ότι και εμείς λάβαμε μέρος σε αυτή τη μαθηματική ολυμπιάδα. Είδατε γιατί σας έλεγα ότι είναι computer geek ο Steve. Μια πολύ ωραία παρουσίαση. Πραγματικά είμαστε πολύ περήφανοι για τα παιδιά μας, γιατί έκανε μια εξαιρετική δουλειά.
Θα απολύνουμε τώρα λοιπόν τα αναλυστικά της Μαθηματικής Ολυμπιάδας και θα καλέσουμε τον κύριο Ζωμελή, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός και δάσκαλος στο δημοτικό και μας βοήθησε να οργανώσουμε τη Μαθηματική Ολυμπιάδα. Θα τον καλέσουμε για να κάνει την απονομή. Συγχαρώ όλα τα παιδιά που συμμετείχαν, ήρθαν πρόθυμα σε αυτή τη μαθηματική Ολυμπιάδα. Τα μαθηματικά προάγουν, όπως ξέρουμε, την ανθρώπινη σκέψη, βοηθούν να πάμε το συγκεκριμένο στο αφηρημένο. Όλα τα παιδιά ήρθαν πρόθυμα να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο διαγωνισμό. Συγχαρητήρια και για την προσπάθεια και για τη συμμετοχή σε όλα. Πολλά συγχαρητήρια και στη Διευθυντρία Σπουδών, την κυρία Έφη που είχε την ιδέα και την υλοποίησε, να ευχηθώ να τα εκατοστήσουν τα winners. Πάντα, να συνεχίσετε πάντα έτσι. Τώρα θα καλέσουμε τα παιδιά, το όνομά τους, και θα πάρει το βραβείο, το αναλυστικό. Κωνσταντίνος Λιανός. Thank you.
Γιώργο. Κάντε παιδί. Κωνσταντίνος Τρούβας. Αναστάσιος Παπάφης. Παπάλης. Παπάλης. Ιωάννα Τσιάβου. Ιάκωβος Κουρνιάχτης. Μπράβο σε όλα τα παιδιά που άλλα δεν λένε. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε κύριε Ζωρή. Και του χρόνου. Να κάνω μια μαγική φωτογραφία. Τι περιμένετε. Λάτε, λάτε όλοι που βραβευτήκατε. Και Ζωρή, λάτε κι εσείς. Προσπαθούμε να πετύχουμε μέσα από αυτό. Ενώ κάποτε μαθαίνουμε τη γλώσσα κάποιου άλλου,
ενός Άγγλου, ενός Γάλλου, ενός Γερμανού. Και ο αρθοσκοπός μας και το μαθησιακό αντικείμενο ήταν η ίδια η γλώσσα. Σήμερα αυτό που επιδιώκουμε είναι η γλώσσα να μην είναι κάποιο άλλο, να είναι του παιδιού μας. Μια ξένη γλώσσα είναι εκ των ορουκάν σήμερα, σε μια διευρυμένη ευρωπαϊκή αγορά. Και τα αγγλικά, είτε τα γαλλικά, είτε τα γερμανικά πρέπει να γίνουν η γλώσσα του παιδιού μας. Όχι να μάθει απλά και να πιστοποιηθεί σε αυτή τη γλώσσα, αλλά η γλώσσα αυτή να καταστεί όχημα για να μπορέσει αυτό το παιδί να προβάλλει τις δεξιότητες του σε μια διευρυμένη αγορά εργασίας. Δυστυχώς, για πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς πυρήνες, πολύ ευτυχώς για κάποιους από αυτών που βιώνουμε όλοι μας εδώ, τα τελευταία 20 χρόνια έτρεξε το Winners Education, πρόλαβε τις εξελίξεις, πολλές φορές τις ξεπέρασε κιόλας, ενέταξε την τεχνολογία, έναν παράγοντα με τον οποίο τα παιδιά μας όχι απλά θα πρέπει να συμφιλειωθούν, ζουν ήδη μαζί, γιατί εμείς πρέπει να συμφιλειωνόμαστε κάθε μέρα. Διέρευνε τους ορίζοντες των παιδιών και σήμερα επάξια μπαίνει στη διαδικασία του να αναχθεί ένα Extended Education Center, όπως σας το είπα πριν. Η Ariston Project επιλέγει με πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια μια εκπαιδευτική επιχείρηση ένα 40.000 κατοίκους. Το Winners Education, πολύ επάξια, είναι ένα από τα 10 για την ώρα στην Αττική τέτοια κέντρα και από τα 40 για την ώρα σε όλη την Ελλάδα. Ο αριθμός αυτός αναπτύσσεται πολύ αργά γιατί είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και με ιδιαίτερη λεπτομέρεια εξετάζουμε τις προϋποθέσεις αναγωγής ενός εκπαιδευτικού κέντρου σε Extended Education Center. Τι σημαίνει όμως αυτό? Σημαίνει ότι ένα παιδί το οποίο έχει φοιτήσει σε ένα τέτοιο κέντρο έχει πρικιστεί με δεξιότητες τις οποίες οποιοδήποτε άλλο παιδί θα κληθεί να τις αναπτύξει πολύ γρήγορα και ίσως να πιαστεί και εξαπλυνής όταν θα έχει βγει ήδη στην αγορά εργασίας. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μαθητές, έτοιμους υποψήφιους για την αγορά εργασίας διευρυμένης Ευρώπης, οι οποίοι θα γνωρίζουν πρώτα απ' όλα πώς μαθαίνουν. Η μάθηση είναι μια δεξιότητα και ένα ευκταίο αποτέλεσμα για όλη μας τη ζωή. Ακόμα και αφού βγούμε από την αγορά εργασίας μία μέρα, δεν πρέπει να σταματάμε ποτέ. Ένα παιδί που έχει αναγνωρίσει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει και έχει δουλέψει και έχει εξελίξει τον συγκεκριμένο τρόπο, είναι ένα παιδί σε πολύ προνομιακή θέση. Δεύτερον, τα παιδιά των Extended Education Centers θα είναι παιδιά τα οποία έχουν υψηλή επίγνωση των επαγγελματικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και εμείς εδώ στην Ελλάδα αργά τώρα καλούμαστε να γνωρίσουμε σιγά σιγά. Μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς μέχρι πριν λίγα χρόνια ήμασταν η χώρα όπου 50% των κατοίκων δεν είχε ακόμα διαβατήριο. Επομένως, από εδώ και πέρα θα αρχίσετε να βλέπετε πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές στο σχολείο, στο εκπαιδευτικό κέντρο που φοιτούν τα παιδιά σας, από την άποψη ότι η εκπαίδευση δεν σταματάει στο λόγο και το proficiency. Αυτά τα παιδιά θα έρθουν αντιμέτωπα με ιδιαίτερα ευέλικτα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία θα τους ετοιμάσουν με το πορτφόλιο που απαιτείται για να μπουν στη διεθνή αγορά εργασίας. Αυτά τα παιδιά θα έχουν ένα πλήρως τεκμηριωμένο EuroPass CV. Θα έχουν καταρτιστεί σε τρίμηνα κόρσης, όπως το Roy Edu Junior, για τον τρόπο με τον οποίο ο υποψήφιος εργοδότης που θα τους συνεδεξιάσει σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα θα τους δει και τι θέλει να δει από αυτούς. Με τα ειδικά προγράμματα μελέτης που θα καθιερώσουν από φέτος, αυτά τα παιδιά μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα, που έτσι κι αλλιώς τόσο καλά υποστηρίζει το Winners Education, θα μάθουν να μελετάνε, μειώνοντας χρόνο και αυξάνοντας την ποιότητα της μελέτης τους. Κάνουμε χρήση της τεχνολογίας, πάνω απ' όλα κάνουμε χρήση της τεχνογνωσίας που έχει το Winners Education στη διάκριση των μαθησιακών τύπων. Και πάνω απ' όλα, ως πρέσβης του Ariston Project και της νέας μορφής που παίρνει το τρίτο κύμα οικονομικής ανάπτυξης, το Winners Education θα κληθεί να ενημερώνει και όλη την τοπική, επαγγελματική, γονεϊκή, επιχειρηματική κοινότητα για όλες αυτές τις εξελίξεις. Γιατί ανάγκες έχουν πρωτίστως τα παιδιά μας από εδώ και πέρα, αλλά έχουμε και εμείς. Δεν πρέπει ποτέ να πάψουμε να μαθαίνουμε. Όλα αυτά με πάρα πολύ υψηλά επιστημονικά τεκμηριωμένη τεχνογνωσία, την οποία εσείς στο Winners Education θα απολαμβάνετε αποκλειστικά για την περιοχή του Χαϊδαρίου τουλάχιστον. Ευχαριστώ, καλή χρονιά, καλή πρόοδο.
τέλος πολύ μ' άρεσε. Έτσι, αυτό, έτσι λοιπόν, αυτό είναι που επιφυλάσσει το μέλλον. Κάτι πολύ περισσότερο από γλώσσα. Και τα παιδιά μας είναι τα πρώτα που θα αποκτήσουν αυτά τα προσόντα που θα τα οδηγήσουν στο μέλλον. Η Χρυσίδα Σταυρίδη είναι εικαστικός. Είναι καταρχήν ένας υπέροχος ανθρώπους. Είναι εικαστικός επίσης, η οποία αναγνωρίζει την ομορφιά στη φύση και μας την προσφέρει με την έκθεση στην Ελιά που βρίσκεται στην αίθουσα, στο βάθος. Επίσης, η Χρυσίδα φτιάχνει εικόνες με τα λόγια. Και αυτό ακριβώς θα κάνει τώρα για μας. Θα μας αφηγηθεί παραμύθια που έρχονται από κόσμους άλλους και που έχουν να κάνουν και με το δικό μας κόσμο πολλά. Χρυσίδα, θυμάστε που λέγαμε παλιά οι γιάδες μας όλοι στην ανέμη. Πάμε μαζί. Στην ανέμη, τυλιγμένη, δώσ' της πλότσο να γυρίσει, παραμύθι να γυρίσει. Καλησπέρα. Αυτό να το πιάνει μαζί μας. Καλώς ορίσατε. Έχω την ανάγκη να σας παρακαλέσω να χαμηλώσετε λίγο τα κινητά σας, γιατί οι ιστορίες μου δεν αγαπάνε τον ήχο από τα κινητά. Οι ιστορίες που θα πούμε σήμερα είναι προφορικού λόγου. Έρχονται από τα βάθη της Ασίας και κάποιες είναι διδακτικές, άλλες είναι γεμάτες ανατροπές και άλλες είναι για τις μέρες που ζούμε. Η πρώτη μας ιστορία λέγεται «Η Πετρόσφα». Ήταν μια φορά και έναν καιρό, και μήτε ήταν δυο φορές και δυο καιροί, παρμονάχα μια φορά και έναν καιρό. Τρεις μοναχοί ζεν. Και μια μέρα, καθώς περπατούσαν μέσα στο δάσος, αναρωτιόντουσαν τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Τότε, ο μεγαλύτερος από αυτούς, ο Σο, λέει, δεν πάμε σε ένα χωριό. Δεν πάμε σε ένα χωριό να το βρούμε. Να δούμε τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους στα ίδια ευτυχισμένους. Και φτάνουνε στο κοντινότερο χωριό. Και εκεί ζώα δεν περνούσαν. Οι άνθρωποι είχαν κλειστεί. Τα πορτοπαράθυρα ήταν όλα ασφαλισμένα. Λένε πως οι άνθρωποι σε αυτό το μέρος δεν ήταν κακοί, αλλά περνούσαν κρίση. «Έχω μια ιδέα», λέει ο μεγαλύτερος από τους μοναχούς. «Να φτιάξουμε μια μαγική πετρόσφαιρα». Και έτσι πήραν ένα μεγάλο καζανί, βάλανε βρόχιο νερό, τρεις ολοστρόγγυλες πέτρες και άρχισαν να ανακατεύουν. Τότε, ένας από τους χωρικούς ανοίγει το πορτοπαράθυρό του, γιατί η περιέργεια μερικές φορές κάνει τους ανθρώπους να πάνε λίγο πιο μπροστά. Και ρωτάει, τι κάνετε εσείς εκεί? Αχ, του λέει, φτιάχνουμε μια μαγική πετρόσουπα, έλεγε να δεις. Μόνο μας έλειψε τα αράτη, μήπως σου βρίσκεται λίγο αράτη. Όσο για λίγο αλάτι έχουμε. Και ήρθε ο πρώτος και έφερε αλάτι και ρίξανε μέσα σε αυτό το καζάνι αλάτι και συνέχισαν να ανακατεύουν. Και ύστερα ο δεύτερος ανοίγει το πορτοπαράθυρο και λέει, κάνετε εσείς εκεί? Αχ, του λέει, φτιάχνω μια μαγική πετρόσφα, έλα να δεις. Μόνο μας έλειψε το πιπέρι, μήπως σου βρίσκεται λίγο πιπέρι? Όσο γιατί το πιπέρι, έχω. Και ο τρίτος, ο χωρικός, έφερε καρότα. Και ο
τρίτος έφερε μανιτάρια. Και ο τέταρτος έφερε το πέμπτος, έφερε να ξεκινήσει ο γύρι. Αυτή δεν ήταν μια απλή πετρόσφα, ήταν σούπα για βασιλιάς. Και έκατσαν όλοι μαζί και άρχισαν να μοιράζονται αυτή τη καταπληκτική πετρόσφα. Και ύστερα άρχισαν τα τραγούδια. Και ύστερα άρχισαν τα γλέντια. Τη μοναχή. Σκέφτηκαν πως έχει έρθει η ώρα τους να φύγουν. Τελικά, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις ανθρώπους ευτυχισμένους. Σκέφτηκαν κακοί του και πού. Να θυμούνται, να φτιάχνουν μια μαγική πετρόσφα. Αλλά όλοι μαζί. Και έχει να κάνει με τις ανατροπές. Λένε πως μέσα στα βάθη της Συρίας, στα πολύ παλιά χρόνια, ζούσε ένας καλύφης, άξιος και δίκαιος. Είχε στον ορισμό του έναν βεζίρι, άξιο και δίκαιο. Του είχε χαρίσει ένα δαχτυλίδι, ολόχρυσο, που με αυτό στάβωνε όλα τα έγγραφα αυτού του τόπου. Τον αγαπούσαν αυτό το βαζίδι και αυτό το χαλίφι. Μια μέρα, ο χαλίφης αποφάσισε να πάει στο κοντινότερο χαμάμ της πόλης, να βγάλει την κούραση της μέρας. Εκεί, τον περίμεναν οι γυναίκες να τον ξεφουράσουν. Είχαν ετοιμάσει μια μπανιέρα με μυρωδά τα λουλούδια, τριαντάφυλλα και γιασμί, να του πάρουν τον μόχθο της ημέρας. Αυτός μπαίνει μες στην μπανιέρα και βγάζει έναν ήχο. Α, κούρασες. Δεν πέρασε πολλή ώρα. Το δαχτυλίδι αυτό το χρυσό βγαίνει από το δαχτυλό του και σφινώνεται πάνω σε μια πλάκα σαπούνι. Αυτός, χωρίς να χάσει χρόνο, φοράει τα ρούχα του έτσι όπως είναι με τις σαπουνάδες και τρέχει στη γυναίκα του. Γυναίκα, πάρε ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε και σήκω φύγε από εδώ. Σε παρακαλώ, σήκω φύγε τώρα. Που ήταν γυναίκα της Ανατολής και αγαπούσε βαθιά, μα δεν ρωτούσε πολλά. Έτσι έκαμε, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Δεν πέρασε λίγη ώρα. Ήρθαν άνθρωποι, στρατιά. Τον έδεσαν χειροπόδαρα. Ποιον? Αυτόν. Αυτόν που μπορούσε να σφραγίσει όλα τα έγγραφα αυτού του τύπου. Και τον πήγανε πού? Τον πήγανε μπροστά στο χαλίφι. Να τον πάτε στο μπουντούνι 7, εκεί που πάνε τους προδότες. Διέταξε ο χαλίφης. Και ο άνθρωπος κοιτούσε και ρωτούσε, μα γιατί τι έγινε. Τον πέρασαν μπροστά από το μπουντούνι 1, εκεί που βάζουν τους τρελούς. Και από το μπουντούνι 2, εκεί που βάζουν τους κλέφτες. Και από το μπουντούνι 3, που βάζουν σπίτι.